Παραδόθηκαν οι δράστες που πάτησαν και σκότωσαν με το αυτοκίνητο την ηλικιωμένη γυναίκα στους Αγίους Θεοδόρους. Το συγκλονιστικό ξέσπασμα του συζύγου της στο Σταρ. Γεννητούρια στο αεροδρόμιο. 35χρονη γέννησε ένα αγιέστατο κοριτσάκι, μόλις προσγειώθηκε. Μετά τον ετεοκλή έρχονται αλκιονίδες ημέρες. Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Με την Κατερίνα Παναγωπούλου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζουν τα λόγια του συζύγου της άτυχης ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε από δύο Ρωμά οι οποίοι δεν δίστασαν να την πατήσουν με το αυτοκίνητο αφού της άρπαξαν μία λυσίδα. Ο άντρας της αδικοχαμένης γυναίκας με δάκρυα στα μάτια μιλάει στο Σταρ και το Βαγγέλη Γκούμα για το πώς αναγνώρισε το δράστη αλλά και τις τελευταίες της στιγμές. Το πώς αισθάνομαι. Νομίζω ότι πετάω στον ουρανό, φίλε μου. Είναι μια ανάπαυση της γυναίκας μου. Την κομματιάσαν. Ήταν αλήτες. Αστυνομικοί μας είπαν ότι τους πιάσανε. Μας πήγανε σε ένα δωμάτιο με μια τζαμαρία. Και μου λένε εδώ πέρα αναγνωρίζεις κανένα. Και λέω αυτός είναι. Το είπα αμέσως. Τη φωνάζω καλοκαιρία. Γίνει η γυναίκα μου. Τάκτης μαγκώνει την αλυσίδα. Και η γυναίκα μου αντιστάθηκε. Ήταν δυναμική. Ήταν αυτός που σας έδειξε η αστυνομία. Ναι. Αυτός. Ναι, ο ίδιος. Γνωρίσατε. Αμέσως. Δεν είναι πλέον. Δεν μου ξέφυγε από το μάτι κάτω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον γνωρίσω. Θέλω να πω ότι είναι τα μεγαλύτερα τομάρια της Ελλάδος. Δεν θελήσατε να τους μιλήσετε. Όχι, όχι. Τι να μιλήσει. Δηλαδή, να μιλήσει έναν εγκληματία, όχι αγόρι μου. Δεν το έκανα ποτέ. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου. Εγώ έχω καταρρεύσει, φίλε. Σας κουράζω άλλο. Έχω καταρρεύσει. Μένουμε στο θέμα. Οι δύο Ρωμά παραδόθηκαν στην αστυνομία ισχυριζόμενοι ότι δεν κατάλαβαν πώς την πάτησαν με το αυτοκίνητο. Ρε μα***, την πάτησα τη γυναίκα. Την είδα ξαπλωμένη από τον καθρέφτη. Με τον πιο κοινικό τρόπο, οι δύο Ρωμά που κατηγορούνται για τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας στους Αγίους Θεοδόρους είπαν στους αστυνομικούς πως δεν κατάλαβαν ότι πέρασαν από πάνω της με το αυτοκίνητο και την πάτησαν. Σιγά σιγά οι αστυνομικοί άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της αποτρόπαιας δολοφονίας. Οι δράστες είχαν πάει στη λαϊκή της περιοχής για να πουλήσουν οι αλοκαθαριστήρες. Εκεί είδαν τη γυναίκα με το σύζυγό της να ψωνίζουν. Τους γυάλισε η χρυσή αλυσίδα με το σταυρό που φορούσε στο λαιμό της και αποφάσισαν να την αρπάξουν. Ξαφνικά το θύμα άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Ακούγοντάς την, ο σύζυγός της και ο γιος βγήκαν από το σπίτι και είδαν στο δρόμο σταματημένο ένα αυτοκίνητο. Όπου μέσα του βρισκόταν ο οδηγός, ενώ ο δεύτερος άνδρας βρισκόταν εκτός αυτού και διαπληκτιζόταν με το θύμα. Ο συνεργός μου που ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο δυσκολευόταν να της αρπάξει την αλυσίδα. Ήταν μπροστά στο αυτοκίνητο και έβλεπα την πλάτη του. Άκουσα φωνές, πανικοβλήθηκα. Τρώμαξα ότι θα μας πιάσουν. Είδα το συνεργό μου να προσπαθεί να έρθει στην πόρτα του συνοδηγού. Η κυρία μάλλον τον κράταγε από την μπλούζα, αλλά πρέπει να είχε πέσει κάτω. Εγώ δεν την έβλεπα την κυρία. Μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλα μπροστά και φύγαμε με ταχύτητα. Τότε κατάλαβα ότι πάτησα την κυρία γιατί χοροπηδούσε το αυτοκίνητο. Οι δύο αδίστακτοι κακοποιοί έφυγαν με χίλια από την περιοχή και βρήκαν καταφύγιο στον καταβλισμό στην περιοχή Βλυχό Μεγάρων. Εκεί οι αστυνομικοί που χτένιζαν τους καταβλισμούς εντόπισαν πρώτα το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια είχαν επαφές με συγγενικά πρόσωπα των δραστών που τους μετέφεραν ότι είχαν σκοπό να παραδοθούν. Κάτι που έκαναν αργά το απόγευμα της Παρασκευής στο τμήμα των Μεγάρων. Με ανακούφιση, οι γείτονες της άτυχης γυναίκας άκουσαν εδώ στην οδό Ανθέων ότι οι δύο δράστες βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Να τιμωρηθούν. Και όσο πιο σκληρά, τόσο πιο καλά. Έχει αυτός μάνα. Και άμα το κάνει στη μάνα, τι θα κάνει. Οι δύο Ρωμά το πρωί της Κυριακής θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Κορίνθου. Α
Αλλάζουμε κλίμα με λεονταρισμούς. Η Άγκυρα προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Προανήγγειλε την απογείωση drones από τα κατεχόμενα που θα συνοδεύουν τα πλωτά γεωτρύπανα τα οποία διενεργούν έρευνες υδρογονανθράκων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή και παρά την ασπίδα που ύψωσαν οι 28 Ευρωπαίοι ηγέτες απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, η Άγκυρα δεν φαίνεται να πτωείται. Ζωντανή επιχειρεί να κρατήσει τη συμφωνία της με τη Λιβύη η Άγκυρα μετά την απόλυτη καταδίκη της από τους 28 της Ευρώπης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στην Ντόχα με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης της Τρίπολης στο περιθώριο Διεθνούς Φόρουμ. Συζητήσαμε το μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να υπερασπιζόμαστε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα πέτυχε αυτά που ήθελε, τονίζει η κυβέρνηση μετά τα ξεκάθαρα ευρωπαϊκά μηνύματα προς την Άγκυρα. Παντού υπήρξε μια καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία την απομόνωσε. Επομένως, δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν κάνει κάποιες σπασμωδικές κινήσεις. Ενδεικτική της νευρικότητας που επιδεικνύει η Άγκυρα ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών για το κείμενο των συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια ακόμη προκλητική ανακοίνωση αναφέρει πως οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα παρέμβασης και πως γίνονται εκπρόσωποι των παράνομων και μαξιμαλιστικών θέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να αποφανθεί για την νομιμότητα ενός μνημονίου που υπεγράφει με τη σωστή διαδικασία μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης και της Τουρκίας. Θετική η στήριξη των Ευρωπαίων, αλλά δεν προχώρησαν στο θέμα των κυρώσεων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κυρίως το ζήτημα των κυρώσεων δεν τέθηκε ούτε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο το απέφυγε? Απαιτείται λοιπόν από όλους μας υπευθυνότητα και κυρίως επιβάλλεται εθνική εγρήγορση με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Με σπασμωδικές κινήσεις και λεονταρισμούς, η Άγκυρα προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Προανήγγειλε την απογείωση τουρκικών drones από τα κατεχόμενα τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συνοδεύσουν τα πλωτά γεωτρύπανα που διενεργούν έρευνες υδρογονανθράκων. Η προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων είναι βασική προτεραιότητα. Οι δυνάμεις όμως του στρατηγού Χαφτάρ έδειξαν τη μαχητικότητά τους και κατέριψαν ένα τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος Μπαϊρακτάρ νότια της πρωτεύουσας της Λιβύης. Την αποφασιστικότητα του στρατηγού επιβεβαίωσε ο φιλέλληνας Λίβιος ναύαρχος Φάρατς Ελ Μαχταούι, που μίλησε αποκλειστικά στην Άννα Σανοζίδου. Εμείς έχουμε πανερό διαταγή από τον κύριο Χέπτα. Λοιπόν, όπου δίπλα τουρκικού καράβλου, στα θαλάσσιο χώρο της Λιβύης, θα τους διώξουμε εμείς. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να κερδίσει χρόνο για να καθυστερήσει την προέλαση του Χαφτάρ. If the legitimate government requests Turkey to deploy some troops or some supports, Turkey will consider. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο διεθνολόγος Αθανάσιος Δρούγος. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι εκτός από το τείχος που ύψωσαν οι 28 στην Άγκυρα, έφαγε χαστούκι και από τις ΗΠΑ με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Αλλά παρόλα αυτά, συνεχίζει απτόητος ο Ερντογάν. Αυτή η διεθνής απομόνωση, δηλαδή, πού θεωρεί ότι θα τον πάει? Θεωρώ ότι θα συνεχίσει ακόμα πιο σκληρή θέση. Αυτό φαίνεται και από τις σημερινές πριν από λίγο δηλώσεις του στρατηγού Ακάρδα ή του Υπουργού Άμυνας μαζί με την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που είπε ότι είμαστε πάλι σε 1974 κατάσταση, ζαή Κύπρου και παρανομία και επέμβαση και συνεπώς είμαστε έτοιμοι για νέες επεμβάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ο Τσαβούσογλου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και τρεις ώρες στο Κατάρ, στην Ντόχα. Μιλώντας με Ντόχα, μου είπαν αυτή τη στιγμή ότι είναι και ο πρωθυπουργός της Λιβύης, ο φιλότουρκος εκεί, ο Σαράτς, και συζητάνε μαζί με τον Εμμύρη του Κατάρ, τον Αλθανή, για το, τις επόμενα βήματα. Άρα δεν βλέπω καμία τάση εκ μέρους της Τουρκίας να χαλαρώσει. Να κάνει πίσω, ναι. Αυτό που είπε το πολύ σωστό ρεπορτάζ του κ. Δεμερτζία, συμφωνώ απόλυτα με το θέμα της παρουσίας μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου Μπαϊρακτάρ και Άνκα που θα συνοδεύουν τα πλωτά γεωτρύπανα και τα πλοία τα πολεμικά της Τουρκίας. Άρα, εν κατακλείδη, θα έχουμε ακόμα περισσότερες προκλήσεις και πιο σκληρή γλώσσα και βεβαίως κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε. Θα λέγαμε ότι θα μπορούσε, ετοιμάζεται να κάνει μια νέα Συρία στην Τρίπολη, ας πούμε.
Κατερίνα, να σου πω το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν κατανοηθεί. Επειδή με τη Λιβύη, με τη Συρία, με το Ιράκ ασχολούμαι χρόνια. Πρώτα απ' όλα είναι πόλεμος μισθοφόρων. Δηλαδή οι Ρώσοι υποστηρίζουν το Χαφτάρ. Υπάρχει η εταιρεία Βάγκνερ μέσα. Οι Τούρκοι εμπλέκονται και σε στρατιωτικό επίπεδο και με εταιρείες μισθοφόρων. Άρα γίνεται και πόλεμος μισθοφόρων. Γίνεται πόλεμος πάνω σε νέα εξοπλιστικά συστήματα και βεβαίως σε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Χαφτάρ δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Ο κόσμος νομίζει ότι έχει στρατό. Ο Χαφτάρ στηρίζεται σε μισθοφόρους Σουδανούς, από το Τσάντ, από τον Νίγηρα και Ρώσους. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Σαράτζ στηρίζει κυρίως σε Τούρκους, σε κάποιους Ιταλούς καραμπινιέρους, καθώς επίσης και στο Κατάρ σε ειδικές δυνάμεις. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ήδη έχει πολυεθνικοποιηθεί, θα έλεγα, ο συγκεκριμένος χώρος της Λιβύης. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα περιμένουμε μέχρι, ιδιαίτερα θα συνεχιστεί και αυτό το επίπεδο. Δύσκολο ο Χαφτάρ σε αυτό το μήνα να κάνει μεγάλη προέλαση. 15 έως 20 Ιανουαρίου τοποθετώ για πρώτη φορά τη νέα διεθνή διάσκεψη, τη Λιβύη, την οποία χρηματοδοτούν κυρίως οι Γερμανοί και από πίσω υποστηρίζουν οι Αμερικανοί στο Βερολίνο. Μήπως υπάρξει για πέμπτη φορά γίνεται αυτή η προσπάθεια, κάποια επίλυση του προβλήματος. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο νομίζω αυτή ότι επειδή το μέτωπο δεν είναι καθαρό, γιατί βρίσκονται από εδώ και από εκεί, θα λέει κανείς, διάφορες δυνάμεις, νομίζω ότι θα έχουμε συνέχιση των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να αποκλείσω για να κλείνω ότι η Τουρκία, αν τη ζητηθεί από την κυβέρνηση Σαράζ να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε περίπτωση κινδύνου στην Τρίπολη, η Τουρκία είναι έτοιμη, από ό,τι ξέρω, στην Ατάλεια να τη στείλει. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Δρούγου, για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Εμείς θα αλλάξουμε κλίμα. Μας εγκαταλείπει η κακοκαιρία Express, αλλά η ανησυχία των κατοίκων δεν φαίνεται ότι περνάει. Με νοπές τις μνήμες άλλωστε από το δραματικό θάνατο 24 συμπολιτών μας στη Μάνδρα. Δύο χρόνια μετά, οι κάτοικοι της Κινέτας και άλλων περιοχών βρίσκουν, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, ιδέες για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες τους. Το πλαστικό Άγιο Βασιλάκι είναι το μόνο που θυμίζει στην Κινέτα ότι είμαστε μία ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα. Οι κάτοικοι ζουν τη δική τους αγωνία κάθε φορά που βρέχει. Ξαγρυπνούν υπό το φόβο νέας πλημμύρας. Καθόμαστε έξω γιατί μην πνιγούμε. Πού κοιμάστε? Εδώ, με τη σειρά, άλλο στην καρέκλα, άλλο εκεί. Τώρα που το μαζέψουμε και πάλι άμα βρέχει τρέμουμε ολόκληρο. Τα σπίτια τους, αν και είναι ακόμα πνιγμένα στη λάσπη, προσπαθούν να τα προστατέψουν. Για προφύλαξη έχω αυτές τις πόρτες πρόχειρες. Ναι. Που τις παίρνω τα βράδια, τις βάζω εδώ στην είσοδο του σπιτιού για να μην πει το νερό μέσα. Τα τελάρα φτάνει όλα σίδερα μέσα για να τα βάλω πίσω από τις πόρτες. Ο Αιτεοκλής τους πανικόβαλε, καθώς από χθες βρέχει ασταμάτητα στην Αττική. Κάνω την περίφραξη. Την να πάω να κοιμηθώ στο σπίτι μου. Μπαζώνουμε εδώ για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε μάντρα. Καρφώνουν κόντραπλακές στην πόρτα για να μην μπουν και κλέφτες. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της περιφέρειας ρίχνουν χαλίκι στους κεντρικούς δρόμους, προκειμένου οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους. Φτιάχνουμε τους δρόμους γιατί έχουν πολύ λάσπη. Το μαγαζί του κυρίου Δημήτρη Σύρκου καταστράφηκε από την τελευταία νεροποντή. Σήμερα βρίσκει τρόπους να κρατήσει έναν ενδεχόμενο χύμαρο μακριά. Βάζουμε τα ψυγεία από πίσω από τις πόρτες για να μας ξαναέρθει νερό μέσα. Φόβος πολύ, πανικός. Όταν βρέχει φοβόμαστε, βεβαίως, φεύγουμε. Τι κάνετε? Φεύγουμε ή ανεβαίνουμε από πάνω. Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των θυμάτων από πλημμύρες στην Ελλάδα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα. Από το 1980 έως το 2018 έχασαν τη ζωή τους 156 άνθρωποι σε 56 πλημμυρικά επεισόδια. Η πιο θανατηφόρα εποχή στη χώρα μας είναι το φθινόπωρο και κυρίως ο Νοέμβριος. Όταν λένε ότι θα έρθει η βροχή, φοβόμαστε, μην ξαναπληγούμε. Ένα τεράστιο κομμάτι βράχου ξεκόλλησε, κατρακύλησε από το βουνό και έπεσε σε σπίτι στο γλυκόριζο της Άρτας, γκρεμίζοντας τον τοίχο του υπνοδωματίου. Ευτυχώς η ιδιοκτήτρια εκείνη την ώρα μαγείρευε στην κουζίνα της. Άκουσα ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Αυτός ο βράχος έχει ξεκολλήσει από πολύ μεγάλο ύψος και που ξέρω το βράδυ, αν κοιμηθώ με σπίτι μου, τι θα κάνω. Αν θα ξυπνήσω το πρωί. Μεγάλη παράκληση να γίνει κάτι από την περιφέρεια. Πρέπει να επισκευαστεί το σπίτι εδώ του ανθρώπου. Άφωνοι έμειναν οι κάτοικοι στα φιλιατρά όταν αντίκρισαν αυτή την εικόνα. Ο Αιτεοκλής τους πήγε υδροστρόφιλο με τους κατοίκους να τον φωτογραφίζουν. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο καιρός συνεχίζει και θα συνεχίσει τα τερτύπια μετά τις βροχές και τις καταιγίδες. Τώρα αναμένεται ο καιρός να θυμίσει άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση από τον μετεωρολόγο μας, τον Δωρή Κολίδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κύμα κακοκαιρίας θα υποχωρήσει στα νοτιοανατολικά και θα επηρεαστούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μερικώς οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο Κυριακή, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Ο καιρός θα βελτιωθεί πλέον σε όλη τη χώρα
και μόνο νωρίς το πρωί στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπως επίσης και το Ανατολικό Αιγαίο, θα έχουμε λίγα φαινόμενα μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει και τους 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει βέβαια ψύχρα το πρωί, και στα υπόλοιπα υπηρωτικά, το Ιόνιο αλλά και το Αιγαίο, ο υδράγειος θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα ξεσθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα, τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο. Θα ανέβουν κυρίως οι ελάχιστες τιμές. Θα κόψει δηλαδή το κρύο. Οι μέγιστες θα παραμένουν γύρω στους 16 με 18 και τοπικά ακόμη και στους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Συνθήκες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα έχουμε αλκιονίδες ημέρες. Κόλλασε φωτιά στη νύχτα στην Κέρκυρα όταν τριόροφο σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην απόγνωσή της, μια γυναίκα που έμενε στον τρίτο όροφο πήδηξε με τη 13χρονη κόρη της στο κενό, ενώ ο άντρας της κρεμόταν για ώρες στα κεραμίδια. Συνολικά στο νοσοκομείο έχουν μεταβερθεί 4 άτομα και κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. Όχι το κοριτσάκι! Είναι καλά το κοριτσάκι, είστε καλά κορίτσι μου. Είναι καλά, προχωρήστε μακριά. Είναι η στιγμή που ο πυροσβέστης απομακρύνει το κοριτσάκι από το φλεγόμενο σπίτι. Χριστιανά μου, τι έκανες, έχεις μεγάλη ψυχή, κόρα παιδά μου. Τι ψυχή έχεις και πήδησες από εκεί πέρα, Χριστιανά μου. Ω Χριστέ μου, είναι καλά. Την ακουμπάει δίπλα στη μητέρα της που έγινε ασπίδα για το παιδί της. Η γυναίκα όταν είδε ότι δεν υπάρχει τρόπος να βγουν από το σπίτι που κεγόταν απ' άκρη σ' άκρη, πήρε αγκαλιά την κόρη της και πήδηξαν στο κενό από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Οι δύο γυναίκες γλίτωσαν σαν από θαύμα, καθώς η τέντα του πρώτου ορόφου επιβράδυνε την πορεία τους. Ένας γείτονας περιγράφει πώς είδε μάνα και κόρη να βουτάνε στο κενό για να γλιτώσουν από τον πύρινο εφιάλτη. Ήταν εκεί πάνω και μετά ήταν εκεί πάνω Χριστιανά, αλλά γονάζανε σώστε μας, σώστε μας. Τελικά δεν μπορούσαμε να τους σώσουμε, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει να ανεβούν εκεί πάνω και είχε γεννήσει ένα πάντα καπνός και έρθει και πρώτο παιδάκι, είχε το παιδάκι πρώτο κάτω, μπροστά στα μάτια μας πάνω και μετά έρθει και η Χριστιανά μου πίσω. Και οι δύο ανθρώπους πέσανε εκεί κάτω, μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορώ να το πιστεύω ακόμα. Ο πατέρας του κοριτσιού βρίσκεται κρεμασμένο στο περβάζι με όση δύναμη έχει προσπαθεί να κρατηθεί μέχρι να τον κατεβάσουν οι πυροσβέστες, ενώ οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το σπίτι. Τελικά τα καταφέρνουν. Βγήκε στη σοφίτα, βγήκε στην ταράτσα, τα κεραμίδια πάνω και ρίχναμε εδώ. Ήταν μια απόφαση στιγμής που με βοήθησε ο Άγιος ο Σπυρίδωνας και μου έδωσε δύναμη και έκανε αυτό που έκανε. Βέταξα, το έστησα, ανέβηκα πάνω και το κατέβασα το καημένο. Έτρεμε σαν το ψάρι. Έχει γίνει ολοκαύτωμα, δεν έχει μείνει τίποτα. Κάντε υπομονή! Κάντε υπομονή! Κάντε εκεί! Κάντε εκεί! Παίζουν δεσπάντα! Παίζουν δεσπάντα! Κάντε εκεί! Οι 25 πυροσβέστες πάλευαν με τις φλόγες. Οι ξύλινες επιφάνειες του τριόροφου σπιτιού όμως δεν τους βοηθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά που σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από σώματα θερμοπομπών. Καταρχήν δεν μπορούσε να πάει μέσα, είχε πέσει σκάλα, είχε καεί. Μέχρι τον πρώτο όροφο πήγαμε να καούμε και εμείς που μπήκαμε μέσα. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας μεταφέρθηκαν 4 άτομα ανάμεσά τους και το κοριτσάκι το οποίο είναι εκτός κινδύνου. Ένας άντρας 53 χρόνων που ανασύρθηκε ανέστητος από τον πρώτο όροφο είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς φέρει εγκάβματα στο 20% του σώματός του και στους πνεύμονες. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι και η μητέρα του παιδιού με πολλαπλά κατάγματα και εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνδεθούμε με την Μέρι Τζόρα, η οποία έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Κατερίνα, η Κέρκυρα είναι μία αγκαλιά για αυτή την ηρωίδα μάνα. Όλος ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί από αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα παλικάρι. Αυτή η γυναίκα μάνα που για το παιδί της έκανε ασπίδα προστασίας το σώμα της. Πήρε λοιπόν την κόρη της αγκαλιά και πήδησε στο κενό από τον τρίτο όροφο. Έπρεπε να γλιτώσει το παιδί της από την κόλαση της φωτιάς. Και τα κατάφερε. Το παιδάκι είναι μία χαρά στην υγεία του. Εκείνη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, έχει πάρα πολλά κατάγματα στον θώρακα. Μάλιστα, της χορηγείται συνέχεια οξυγόνο. Είναι από πάνω της οι γιατροί. Ελπίζουν ότι όλα θα πάνε καλά.
Ο κόσμος λοιπόν στην Κέρκυρα ευαισθητοποιήθηκε, θέλει να τη βοηθήσει, θέλει να τους βρουν σπίτι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, κάτι απρόσμενο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Να σημειώσουμε επίσης ότι χάθηκε και πολύτιμος χρόνος. Είδαμε το σπίτι στις εικόνες λαμπαδιασμένο. Όπως μας είπαν λοιπόν οι περίοικοι, ο κόσμος που συγκεντρώθηκε εκεί πέρα, χάθηκε πολύτιμος χρόνος γιατί αρχικά οι ένοικοι της πολυκατοικίας πίστεψαν ότι με ένα-δύο πυροσβεστήρες μπορεί να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Όμως δεν τα κατάφεραν. Τα έφλεκτα υλικά, τα ξύλινα πατώματα πήραν γρήγορα, λαμπάδιασαν τα πάντα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την πυροσβεστική και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Τζόρα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μετά τον πρώτο σοκ, αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι του στιγερού εγκλήματος στις Θεσπιές, όπου πατέρας και γιος έπεσαν νεκροί μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους επαγγελματικούς τους ανταγωνιστές. Ο λόγος, να θυμίσουμε, η τοποθέτηση μιας διαφημιστικής πινακίδας, όμως, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, η κόντρα τους είχε παρελθόν. Δύο νεκροί, δύο τραυματίες και τρεις συλληφθέντες είναι ο απολογισμός του Μακελιού ανάμεσα στις δύο εταιρείες security στις Θεσπιές. Άλλο να τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, άλλο και με όπλα. Όλο το χωριό έχει παγώσει. Ένα φωνικό που έγινε για μία ταμπέλα, όπως αποκαλύπτει συγγενής των θυμάτων. Μία ώρα πριν από το φωνικό, ο ανταγωνιστής μας είχε πετάξει έξω από το σπίτι του τραυματία διαφημιστικές πινακίδες της εταιρείας μας. Ήξερε ότι θα αντιδράσουμε. Πήγαμε ξανά στο σχολείο για να τοποθετήσουμε την πινακίδα μας. Έτσι λοιπόν, τρία άτομα, πατέρας, γιος και ανιψιός, πήγαν να βάλουν ξανά την δική τους διαφημιστική πινακίδα. Εκεί όμως φέρεται να βρίσκονταν τέσσερα άτομα από την ανταγωνιστική εταιρεία. Προφανώς η ανταγωνίστρια, ας πούμε, εταιρεία επιχείρησε να τοποθετήσει και αυτή μια πινακίδα, χωρίς όμως να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τα αίματα άναψαν και ο καυγάς εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Πατέρας και γιος της μιας εταιρείας έπεσαν νεκροί στο έδαφος, ενώ συγγενικό τους πρόσωπο νοσηλεύεται φρουρούμενο σε νοσοκομείο της Αθήνας με τραύμα στα πλευρά. Οι συγγενείς μου πήγαν σαν πρόβατα επισφαγή. Τους είχαν στήσει καρτέρι. Τους πυροβόλησαν πισόπλατα. Ήθελαν να τους σκοτώσουν. Έχουμε να θάψουμε δύο δικούς μας ανθρώπους. Είμαστε συγκλονισμένοι. Ο γιος του ιδιοκτήτη της άλλης εταιρείας Security είναι σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό, ενώ ο πατέρας του και δύο υπάλληλοι της εταιρείας έχουν συλληφθεί. Το μάθαμε και πέσαμε από το σύννεφο. Όπως αποκαλύπτεται, δράστες και θύματα ήταν φίλοι και πρώην συνεργάτες που έγιναν αιώνιοι εχθροί. Δεν μιλιώτησα το μετάξι τόσα χρόνια. Είχαν 25 χρόνια συνεταιρισμοί. Τα τσακωθήκαν, χωρίσανε. Αυτό ήταν σίγουρο ότι θα γινόταν. Ξεκίνησαν εχθές έξω από το τρίτο λύκειο της περιοχής. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έπρεπε να αποκλείσουν το σημείο της δολοφονίας. Λίγα λεπτά αργότερα δεν άργησαν να εντοπίσουν κάλικες από ένα 9 πιστόλι αλλά και φυσίγγια από μια κυνηγητική καραμπίνα. Μέχρι στιγμής όπλα δεν έχουν βρεθεί. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια μιας βεντέτας που κατέληξε σε ένα αιματηρό και θανατηφόρο επεισόδιο. Με αποκαλυπτικές καταθέσεις συνεχίζεται η δίκη για τη φρικτή δολοφονία του 23χρονου Κωστή Πολύζου. Να θυμίσουμε ότι έχασε τη ζωή του από τα χέρια της μητέρας και του πατριού του, οι οποίοι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ισόβια. Η Αγγελική Νικολούλη, που είχε συμβάλει στην αποκάλυψη του εγκλήματος, κατέθεσε στο δικαστήριο για τα σημάδια που είδε, με βάση τα οποία άρχισε να αντιλαμβάνεται την ενοχή της μητέρας. Η πρώτη που κατέθεσε ως βασική μάρτυρας ήταν η Αγγελική Νικολούλη. Η έρευνά της είχε ξεδιπλώσει το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης, ξεσκεπάζοντας μια σύγχρονη μύδια που το Φεβρουάριο του 2011 ζητούσε βοήθεια για να βρεθεί το μόλις 23 ετών παλικάρι της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη επαφή όταν μετέφερα στη μητέρα πως βρέθηκε ένα πτώμα θαμμένο στο οικόπεδο που η ίδια μου είπε ότι ήταν δικό τους και πρέπει να ανοίξει το παιδί της. Δεν ήταν η αντίδραση μάνας. Δεν ήταν το σοκ της είδησης. Ήταν μια διαφορία, μια απάθεια. Από την αρχή η μητέρα του άτυχου Κωστή φέρεται να πρωταγωνιστούσε στο θέατρο του παραλόγου. Μέχρι που το πτώμα του γιού της εντοπίστηκε 7 μήνες αργότερα κατασπαραγμένο από άγρια ζώα. Από την πρώτη εκπομπή αναζήτησης του Κωστή, η μητέρα του εξέφρασε υπόνοιες μήπως έχει πάθει κάτι κακό και έστρεφε τις έρευνες σε δύο υπόπτους. Στον φίλο του, το Σπύρο, που είχε πάει το βράδυ της εξαφάνισής του, και στον πρώην πεθερό της. Όπως έλεγε, ήθελε να τον εκδικηθεί γιατί πούλησε την περιουσία του πατέρα του. Σύμφωνα με την τοπική κοινωνία της Χιάτιστας, το μυστικό που κρυβόταν πίσω από τη στιγερή δολοφονία ήταν τα ληξιπρόθεσμα δάνεια 1.000 ευρώ, τα οποία είχαν πάρει ο πατριός και η μητέρα του Κωστή στο όνομά του. Ήρθε η υπάλληλος της τράπεζας και είπε χαρακτηριστικά
ότι τα χρέη από τα δάνεια βαρύνουν και τους κληρονόμους που είναι οι ίδιοι οι γονείς, αλλά βαρύνουν και τους εγγυητές που ήταν πάλι οι γονείς. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο κίνητρο. Πρωτόδικα, η μητέρα και ο πατριός κρίθηκαν ένοχοι για την αποκοινού δολοφονία του 23χρονου φοιτητή και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη. Η δευτεροβάθμια εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 15 Ιανουαρίου. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του αεροδρομίου θα θυμάται για καιρό την χθεσινή ημέρα. Σε μία έγκυο έσπασαν τα νερά με το προσγειώθηκε στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να γεννήσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο γιατρός μιλάει αποκλειστικά στο Σταρ και την Κατερίνα Ρίστα. Απίστευτα τα συναισθήματα, να βλέπεις να κρατάς στα χέρια σου μια νέα ζωή, η οποία να σε κοιτάει με τα ματάκια του, να προσπαθεί να βρει να φάει και να το έχεις βγάλει εσύ. Ο άνθρωπος που βλέπετε να κρατά όλο χαρά το μικρό αγγελούδι είναι ο νοσηλευτής του αεροδρομίου που ξεγέννησε τη γυναίκα, ο Θανάσης Χατζής. Μιλά αποκλειστικά στο Σταρ και περιγράφει τις συγκινητικές στιγμές. Ειδοποιηθήκαμε από τον αερολιμένα για μια εγκυμονούσα η οποία δεν αισθανόταν καλά. Πήγε η κινητή μας μονάδα με τον γιατρό και τους δύο διασώστες μας. Την παραλάβαν από το σημείο, την φέραν στο ιατρείο. Μόλις στην ουσία την αποκαλύψαμε από τη μέση και κάτω για να δούμε τι συμβαίνει. Είχε ξεπροβάλει το κεφαλάκι του νεούνου. Πέσαμε όλοι σαν τίμε πάνω. Όλα έγιναν χθες το πρωί. Η μανούλα ιρανικής καταγωγής μόλις είχε προσγειωθεί στην Αθήνα. Κοριτσάκι. Ο δεύτερος τοκετός που βλέπω τα χρόνια που βρίσκομαι στο Βενιζέλος. Αλήθεια είναι το καλύτερο δώρο, χριστουγεννιάτικο δώρο, που μπορεί να σου συμβεί σε τέτοια παιδεία. Συνήθως βλέπουμε τα άσχημα. Μαμά και μικρούλα μεταφέρθηκαν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Είναι και οι δύο πολύ καλά στην υγεία τους. Μία τρυφερή ημέρα πέρασε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υποδέχθηκαν παιδιά από την Κιβωτό του κόσμου, έπαιξαν, ζωγράφισαν και στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εκεί ήταν και το αδέσποτο σκυλάκι που έχει υιοθετήσει η οικογένεια του Πρωθυπουργού. Χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμύρισαν το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Το τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου γέμισε με χρώματα, χειροτεχνίες και πολλή φαντασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθισε με τους μικρούς επισκέπτες και έγινε έστω και για λίγο και εκείνος παιδί ζωγραφίζοντας μαζί τους. Τα παιδιά από την Κιβωτό του κόσμου ξετρελάθηκαν με τον Άλφη, το αδεσποτάκι που πρόσφατα υιοθέτησε το πρωθυπουργικό ζευγάρι και γνώρισε στα παιδιά η Μαρέβα Μητσοτάκη. Ποιο θα μου δώσει το δικό του να το βάλω εδώ? Στην είσοδο του Μαξίμου είχε στηθεί ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ξεχωριστά τα στολίδια του φέτος. Αυτό τη Ρουμπίνη. Αντάλλαξαν ευχές, πήραν τα δώρα τους, ενώ ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να εκφράσει τη στήριξή του στον τηλεμαραθώνιο αγάπης που διοργανώνει η Κιβωτό τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου. Ξεκίνησε το απόγευμα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2020. Ειρήνη Σαββοπούλη είναι κοντά μας. Ειρήνη, πότε ψηφίζεται ο νέος προϋπολογισμός? Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, Κατερίνα, ολοκληρώνεται η διαδικασία με φανερή ονομαστική ψηφοφορία που παραδοσιακά ερμηνεύεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Θα έχουν προηγηθεί βέβαια οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μια πενθήμερη διαδικασία έντονων διαξηφισμών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακονίζουν τα μαχαίρια, καθώς έχουν ήδη καταψηφίσει τον προϋπολογισμό στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής πλην της Ελληνικής Λύσης. ΣΥΡΙΖΑ και κίνημα αλλαγής επικρίνουν την κυβέρνηση ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις για τα μεσαία εισοδήματα. Ο νέος προϋπολογισμός πάντως προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,8%, πρωτογενές πλεόνασμα 3,6%, αλλά και μείωση της ανεργίας σχεδόν κατά 2 μονάδες. Επιστροφή στην κανονικότητα, όπως υποστηρίζει και το Μαξίμου Ειρήνη Σαββοπούλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τις δυνάμεις του. Προσπαθεί να ανακτήσει ο 37χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Δευτέρα και βρέθηκε εξαντλημένος σε απόμερο λόφο. Η Μαρία Κορώνα βρέθηκε ακριβώς στο σημείο που εντοπίστηκε ο νεαρός άνδρας και μίλησε με το θείο του για αυτή την παράξενη περιπέτεια. Μετά από 5 μαρτυρικές ημέρες, η σύζυγος του Ηλία επιτέλους άκουσε τη φωνή του. Ο άντρας της ήταν καλά, ζωντανός και επέστρεφε κοντά τους. Πήρε τη γυναίκα του, μιλήσανε κάποια στιγμή τη γυναίκα του, την ενημέρωσε. Ο πρώτος και ο μοναδικός που κάλεσε, γιατί αμέσως μετά τη γυναίκα του το έκλεισε. Όταν τη Δευτέρα ο 37χρονος πατέρας δεν επέστρεψε σπίτι από τη δουλειά, στην οικογένειά του σήμανε συνεγερμός. Κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν ήταν στο χαρακτήρα του αυτές οι αντιδράσεις. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία που ξεκίνησε έρευνες. Ο χαρακτήρας του δεν μας επέτρεπε να νομίζουμε ότι κάτι πήγε να κάνει τέτοιο πράγμα. Τώρα τα περισσότερα είναι μέσα στην οικογένεια.
Όσο οι μέρες περνούσαν και ο νεαρός πατέρας δεν εμφανιζόταν, η αγωνία χτυπούσε κόκκινο. Μπροστά τους εξελισσόταν ένα θρίλερ για γερά νεύρα, καθώς από κάμερα κλειστού κυκλώματος υπήρχε βίντεο με την πορεία που ακολούθησε ο 37χρονος όταν έφυγε από τη δουλειά, αλλά και το κινητό του τηλέφωνο είχε δώσει στίγμα δύο φορές από συγκεκριμένη περιοχή. Οι έρευνες των αστυνομικών αλλά και των εθελοντών επικεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή Σέσκλο έξω από το Βόλο, σε μία ακτίνα 15 χιλιόμετρων. Πλησίασα πεζός για να δω αν είναι καλά ο άνθρωπος. Όταν χτύπησα το τζάμι του, τεινάχτηκε. Δεν κοιμόταν, απλώς ήταν χαλαρός. Είναι ένα σχετικά απόμερο μέρος. Βλέπετε ότι υπάρχουν μόνο κάποιες ελιές. Λογικά εδώ δεν θα κινάται κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποια δουλειά. Μόνο ίσως από κάποιους κυνηγούς. Σε αυτόν εδώ τον απόμερο λόφο στην περιοχή του Σέσκλου παρέμεινε επί 5 ολόκληρες μέρες ο 37χρονος άντρας. Με ελάχιστες προμήθειες και μόνο με ένα μπουκάλι νερό κατάφερε να μείνει στο σημείο. Αρκετά υποσιτισμένος, αλλά ευτυχώς ζωντανός. Ελάχιστες προμήθειες είχε και καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες. Εντάξει, επιβίωσε. Του μίλησα, ήταν εξοντωμένος. Δεν θέλησε να μου πει το λόγο για τον οποίο βρέθηκε εδώ. Μου λέει, μην την ψάξεις. Λέει τώρα, τι να σου πω. Λέει, ό,τι ήταν, πάει. Βγήκε με έξω καημένο, μου λέει ένα τσιγάρο. Ο νεαρός πατέρας αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, γι' αυτό το λόγο έκανε δύο δουλειές. Τώρα το μόνο που θέλει είναι να ηρεμήσει δίπλα στη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στο μέτωπο της εγκληματικότητας, τώρα ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε χθες το βράδυ στους Τρακομακεδόνες. Απορία όμως προκαλεί ότι η επίθεση έγινε ακριβώς απέναντι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελλάς. Την ίδια ώρα, στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ένοπλος εισβάλλει στο μίνι μάρκετ ακριβώς από πίσω του ο συνεργός του. Με το όπλο προτεταμένο απειλεί τον 62χρονο ιδιοκτήτη. Βλέπω το κεφάλι μου προς τα αριστερά, ας πούμε, να δω ποιος μπήκε. Εκείνη τη στιγμή βλέπω ένα όπλο παρατεταμένο μπροστά μου. Ο άνδρας ήρθε τέτ α τέτ με τους δύο αδίστακτους ληστές, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες και μάσκες. Λέει τα χρήματα. Λέω εντάξει, περίμενα, θα τα δώσω. Ανοίγω το σιτάρι, δίνω τα χρήματα. Μου λέει κι άλλα, κι άλλα. Οι ένοπλοι ληστές δεν έμειναν ικανοποιημένοι με το ποσό και ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να βγάλει τη χρυσή του αλυσίδα. Ο ιδιοκτήτης όμως, με όση ψυχραιμία του είχε απομείνει, έσκυψε να πάρει ένα ξύλο που είχε κρυμμένο για να αμυνθεί. Τότε οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, μια ακόμη ένοπλη ληστεία, αυτή τη φορά με Καλάσνικοφ, έγινε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, σε κατάστημα με γαλακτοκομικά προϊόντα στους Τρακομακεδόνες. Είναι οργανωμένοι και έχουν πρόγραμμα, μη στεναχωριέστε. Οι δράστες ήταν δύο, φορούσαν full face και εισέβαλαν στο μαγαζί, ενώ μέσα υπήρχαν πελάτες. Μάλιστα, ένας από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, λιποθύμησε στην θέα του όπλου. Μέσα είχα κόσμος εδώ, μπήκανε κανονικά μέσα εκεί. Την άλλη φορά πιο κάτω, την άλλη πιο εκεί. Η ληστεία έγινε ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αρχές τώρα αναζητούν τους δράστες. Πάμε τώρα στο θρίλερ με το θάνατο ηθοποιού, ο οποίος είχε εξαφανιστεί και βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Αναλύτηνα. Στο σώμα του νεαρού ηθοποιού Κατερίνα έχουν βρεθεί κάποιες αμοιχές και αυτό κάνει την οικογένειά του να πιστεύει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όταν χτυπήθηκε ήταν ακόμα ζωντανός. Αυτό βέβαια θα φανεί από την νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε νεκρός ανήμερα της ονομαστικής του εορτής. Είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή όταν έφυγε από το σπίτι του στο Περιστέρι. Από τότε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Τον αναζητούσαν αστυνομικοί, αλλά είχε εκδοθεί και Silver Alert. Μια εβδομάδα μετά βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Εντοπίστηκε από κατοίκους που ειδοποίησαν την αστυνομία. Μένει να δούμε, Κατερίνα, τι έχει συμβεί πραγματικά και αν ο νεαρός ηθοποιός πήγε όσο ήταν εν ζωή στην περιοχή ή τον μετέφεραν κάποιοι άλλοι. Αναλύτηνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, απίστευτο και όμως αληθινό και σίγουρα ελληνικό το επόμενο θέμα. Ιδιοκτήτης ακινήτου στην Άξο εγγενίασε καθολικό ξοκλήσι του 1600 προκειμένου, ακούστε, να το ενοικιάσει μέσω Airbnb. Έτσι ήταν το ξοκλήσι της Σάντα Μαρία, το οποίο βρίσκεται στις παρυφές της χώρας της Νάξου μέχρι πρότινος. Και έτσι είναι σήμερα. Μεταλλικές πέργολες, χώρος για μπάρμπεκιου, ακόμα και στο ιερό έχει κτιστεί δωμάτιο με ντουζιέρα. Το θέαμα αυτό που φτάνει στα όρια του βανδαλισμού του ναού αντίκρισε επιστημονική ομάδα όταν πήγε στην περιοχή για έρευνα. Αυτή η εκκλησία μας πάει στην εποχή του Δουκάου του Αιγαίου, όπου οι Βενετοί είχαν κατακτήσει την Άξο και τις Κυκλάδες και μιλάμε τώρα για μια εκκλησία 500 τουλάχιστον ετών. Οι αυθαίρετες οικοδομικές παραβάσεις υπολογίζεται πως ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια.
Τα αξοκλήσια εδώ στην Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες είναι επί το πλείστον ιδιωτικά. Βρίσκονται σε ιδιωτικές εκτάσεις. Είχαν φτιαχτεί από ιδιώτες και φυσικά όλα τα έξοδα της συντήρησής τους γινόταν από ιδιώτες. Το Συμβόλαιο Αγοραπολισίας της Έκτασης που έγινε το 1923 και έχει στην κατοχή της η Αρχιεπισκοπή στην Άξο αναφέρει ρητά ότι το εκκλησάκι θα παρέμενε ως είχε και οι επόμενοι ιδιοκτήτες του αγροτεμαχίου δεν θα απαγόρευαν σε εφημέριους να ιερουργούν και σε πιστούς να εκκλησιάζονται. Σαν Δήμος Νάξου είμαστε υπέρ της νομιμότητας και θα ακολουθηθούν όλες οι κείμενες νομοθεσίες σε συνεργασία πάντα με την εφορία αρχαιοτήτων αλλά και την Καθολική Επισκοπή. Η τρέλα με το Airbnb δεν έχει σταματημό. Μετά τις σκηνές στη Γάβδο, τις σπηλιές και τα σπίτια χωρίς ταβάνι στην Κρήτη, η φαντασία των ιδιοκτητών φαίνεται ότι καλπάζει και όταν πρόκειται για κέρδος δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Τα προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά τους οδηγούς καλείται να αντιμετωπίσει το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Το ΣΤΑΡ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις και κατέγραψε τις προσπάθειες που γίνονται ώστε να ανασάνουν οι δρόμοι αλλά και οι οδηγοί, οι οποίοι καθημερινά περνούν έναν Γολγοθά. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κηφισός, Ιερά Οδός. Είναι μερικά από τα σημεία όπου υπάρχουν 230 κάμερες, οι οποίες παρακολουθούν την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και διευκολύνουν τους οδηγούς στις μετακινήσεις τους. Πιστεύω ότι είναι καλό, γιατί η κατάσταση είναι αφόρητη πλέον στην Αθήνα. Αν είναι γι' αυτό, ναι. Βλέπουμε τι γίνεται ακριβώς μέσα σε κάθε τούνελ, αν υπάρχει ατύχημα και αντίστοιχα, εφόσον διαπιστωθεί κάτι, ειδοποιούμε. Με τα μάτια καρφωμένα στις οθόνες 24 ώρες το 24ωρο, οι υπάλληλοι στο θάλαμο διαχείρισης παρακολουθούν προβληματικά φανάρια, δρόμους με μποτιλιάρισμα, επικίνδυνα σημεία, ακόμα και τυχόν τροχέα και σημαίνουν συναγερμό. Θεωρούμε ότι η λειτουργία των σηματοδοτών πρέπει να είναι αδιάλειπτη, διότι έστω και λίγο να βγουν εκτός λειτουργίας δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι βρόχοι, οι οποίοι υπάρχουν στους δρόμους και μετράνε την ταχύτητα των αυτοκινήτων. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι χαρακές στο δρόμο, στην ουσία είναι ένα σύστημα για να μετράνε πόσα αυτοκίνητα έχουν περάσει από το σημείο και με ποια ταχύτητα. Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας όμως δέχεται παρατηρήσεις από τους πολίτες μέσω mail. Θα μπορούν να στέλνουν ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, δηλαδή επικίνδυνα σημεία, διαβάσεις, σηματοδότες που δεν λειτουργούν σωστά. Είναι καλό να διαχειρίζονται οι κάμερες στη κυκλοφορία. Στην Αθήνα έφτασε ο Έλληνας ναυτικός μετά από 40 μέρες ομοιρίας από πειρατές. Να πάμε στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος και στο Λάμπρο Δεμερτζή που έχει όλες τις πληροφορίες. Καταρίνα, τον αναμένουμε και εμείς. Έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο που τον μεταφέρει. Βεβαίως εδώ είναι η οικογένειά του, οι δικοί του άνθρωποι προκειμένου να τον αγκαλιάσουν, να δουν ότι είναι καλά ο Δημήτρης. Πρέπει να σου πω ότι έχει μιλήσει με τους δικούς του ανθρώπους, είναι καλά. Βεβαίως είναι καταβεβλημένος από αυτό το θρίλερ που έζησε στα χέρια των πειρατών. Βεβαίως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και εδώ και σίγουρα έχει να πει πάρα πολλά και στις αρχές. Θα τον δούμε σε λίγη ώρα που θα βγει από την έξοδο. Είναι οι άνθρωποι του εδώ να τον αγκαλιάσουν. Πρέπει να σου πω μία από τις σημαντικές εξελίξεις που μας είπαν και οι δικηγόροι που τον έχουν αναλάβει εδώ, είναι ότι από τις πρώτες και όλα στιγμές της ομοιρίας του στους πειρατές είχαν επικοινωνήσει με τον αδερφό του, έκανε τις πρώτες επαφές ο ίδιος μαζί με τους πειρατές και στη συνέχεια τους παρέπεψε στην εταιρεία όπου και εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, έτσι ώστε σήμερα να μπορέσει μετά από 42 ημέρες να φτάσει καλά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εδώ να φύγει να πάει στην πατρίδα του στο Μεσολόγγι και βεβαίως να επιστρέψει κάποια στιγμή που θα τον θέλει και ο κύριος Πλακιωτάκης. Τον αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Νομίζω ότι η χαρά είναι πολύ μεγάλη, κυρίως για την οικογένειά του, αλλά και για τον ίδιο τον Έλληνα. Αυτό αισθάνονται αυτή την ώρα. Επομένως, Λάμπρο Δεμερτζή, εσύ παραμένει στο σημείο και ξανασυνδεόμαστε μαζί σου όταν πια είναι κοντά μας. Δείτε τώρα. Η Περαιονόβη από τα Τζουμέρκα αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας της. Και μιλάει με ιδιαίτερο χιούμορ στη Μέρι Τζόρα, εξηγώντας πως κατάφερε να φτάσει στα 104. Εγώ είμαι 103, 104 μάλλον τώρα, στο 20 θα πάω 104. Θα πάρω κι άλλο και έναν χρόνο να μεγαλώσω γιατί είμαι μικρή. Η γιαγιά Ανθή έχει χιούμορ. Μας υποδέχεται στο σπίτι της, στο χωριό Καταράκτη στην Άρτα, εκεί όπου ζει όλη της την ζωή. Όλη η ζωή μου εδώ στο χωριό, δεν έχω φύγει καθόλου.
Εδώ παντρευθήκαμε, εδώ γύρωσα τα παιδιά μου, εδώ τα μεγάλωσα, εδώ παντρεύκαν. Στα βαθιά της Γεράματα έχει διάβγεια και ζωντάνια. Μας μιλάει για την καθημερινότητά της και αποκαλύπτει τα μυστικά της μακροζωίας της. Τι έτρωγες? Από όλα το στομάχι μου δεν έδιωξε κανένα φαγητό. Είχαμε τα κήπια μας, μαζεύουμε τα χόρτα όλα ωραία και καλά. Τα φασόλια μας, τις πατάτες μας. Κρατιέμαι λίγο, αλλά φέτο άρχισα κι εγώ και τα χάνω λίγο. Το μισό το μυαλό έμπνιγε. Τα άλλο το μισό το πήρανε κρούνης. Η γιαγιά Ανθή νιώθει γεμάτη από ζωή. Χαίρεται παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Κανένας δεν μένει εδώ. Όλοι θα φύγουν ο κόσμος. Αλλά να φεύγουν σε μια καλή ηλικία, να μην φεύγουν νέοι. Επίσκεψη αγάπη στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Λύριο Παιδικό Ίδρυμα πραγματοποίησε η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Χαρούμενα παιδικά πρόσωπα, τραγούδια, δώρα, γιορτινή ατμόσφαιρα και πολλή αγάπη πλημμύρισαν το Λύριο Παιδικό Ίδρυμα. Μια ανοιχτή ζεστή αγκαλιά είχε η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Λύριο. Τους ευχήθηκε καλές γιορτές και τους παρότρινε να μην εγκαταλείψουν ποτέ τα όνειρά τους. Σας σκέπτομαι, σας κρατάω στην καρδιά μου, στη σκέψη μου, στην καθημερινή μου ζωή. Όμως, τώρα που βρίσκομαι κοντά σας, αισθάνομαι πολύ πιο χαρούμενη που μπόρεσα να είμαι εδώ κοντά, δίπλα σας, να σας ξαναδώ, να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, να είσαστε γεροί, δυνατοί, να έχετε δύναμη στη ζωή σας. Και εσείς θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα είσαστε πάντα δυνατοί να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Η αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, ηγουμένη Μαρία, καλωσόρισε την κυρία Βαρδινογιάννη με συγκινητικά λόγια. Μας έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή της φωτιάς και μας βοηθάει. Βοηθάει ιδιαίτερα στα παιδιά του Λυρίου Ιδρύματος, τα οποία αγαπάει και πάρα πολύ. Την ιστορία του ευτυχισμένου πρίγκιπα του Όσκαρ Γουάιλτ θέλησε να μοιραστεί με τα παιδιά η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Μία από τις αγαπημένες της ιστορίες που μιλά για την αξία της προσφοράς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Καυτερουγίζει χαρούμενο στους κήπους του Παραδείσου. Δίπλα στον ευτυχισμένο πρίγκιπα, σε μια άλλη αιώνια ζωή, εκείνη της αγάπης. Με τη βοήθεια του Άι Βασίλη μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στα περίπου 50 παιδιά που φιλοξενούνται στο Λύριο Παιδικό Ίδρυμα. Η Motor Oil έχει αναλάβει την ανακατασκευή του Λυρίου Παιδικού Ιδρύματος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018. Συγκεκριμένα ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Ζανίου Ιδρύματος στην Κηφισιά, όπου φιλοξενήθηκαν αρχικά τα παιδιά. Παράλληλα, αναμόρφωσε πλήρως τον εξωτερικό χώρο του Ιδρύματος, που είχε καταστραφεί ολοσχερός από τις πυρκαγιές. Ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες αποκατάστασης στα κτίσματα που καταστράφηκαν από τη φωτιά. Επιπρόσθετα, η Motor Oil έχει προσφέρει στο Ίδρυμα πετρέλαιο για τη θέρμανση των παιδιών. Σε πνεύμα Χριστουγέννων παραμένουμε. Οι πόλεις στην Ελλάδα φορούν τα γιορτινά τους και τα χιονοδρομικά κέντρα σε Πύλιο και Νάους ετοιμάζονται. Από την άλλη, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ο στολισμός αρχίζει να λαμβάνει την τελική του μορφή και όποιες γκρίνιες τελειώνουν. Η μαγική χρυσοσκόνη των Χριστουγέννων πασπάλισε τη Θεσσαλονίκη. Δέντρα, δρόμοι, καταστήματα γέμισαν με λαμπιόνια. Πολύ όμορφα. Ο στολισμός. Τέλειος. Η μεγάλη κατακόκκινη μπάλα που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στην νότια πύλη της εκθέσεως είναι η είσοδος για τον αστερόκοσμο. Το ομορφότερο χριστουγεννιάτικο πάρκο που έχει στηθεί στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πιστεύω πολλά μπορούσαν να γίνουν, αλλά και αυτά που γίνανε είναι πολύ ωραία. Κόσμος πάει και έρχεται στην πλατεία Αριστοτέλους και νιώθει σαν ήρωας παραμυθιού. Τι είσαι, λαφάκι? Ο Ρούντολφ? Ναι. Η Ρουντολφίνα? Ναι. Jingle bells, jingle bells. Κόκκινη μπάλα η Θεσσαλονίκη, ολόχρηση η Αθήνα. Στη Βουκουρεστίου το τεράστιο στολίδι εντυπωσιάζει τους περαστικούς, όπως και το αληθινό δέντρο που στολίζει την πλατεία Συντάγματος. Φαντασμαγορική ήταν η έναρξη για το πάρκο των Χριστουγέννων στο Αίγιο. Επισκέπτες κατέκλυσαν το πάρκο που μεταμορφώθηκε για 8η χρονιά. Το ταξίδι στη χώρα που τίποτα δεν πάει χαμένο ξεκίνησε. Η κεντρική ιδέα του Χριστουγεννιάτικου πάρκου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε ένα σκοπό αυτό το 20ήμερο, έτσι. Να μην πάει χαμένο τίποτα και να μην πάει χαμένος και ο καιρός μας. Εκεί ήταν και ήρωες αγαπημένων παραμυθιών, οι οποίοι συνάντησαν τον Άγιο Βασίλη.
Σε άμεση επικοινωνία με τους μετεωρολόγους είναι η υπεύθυνη του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Παρακαλούν να χιονίσει, μπας και δουν λίγο κόσμο και εκεί. Εμείς θέλουμε να ρίξει χιόνι πριν τις γιορτές, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Προσευχές κάνουμε, προσευχές. Ο Βόλος βουλιάζει από κόσμο. Η πληρότητα μέχρι τα Χάνια είναι 100% για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 πηγάδια στην Άουσα, από την άλλη, άσπρισαν όλα. Σήμερα είχε αρκετό κόσμο, λόγω του χιονιού ανέβηκαν. Βέβαια, εμείς ακόμη δεν έχουμε ανοίξει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία είναι σχεδόν στο 100% για τις ημέρες των εορτών. Οπότε θα έχει αρκετά μεγάλη προσέλευση το χιονοδρομικό. Λοιπόν, συνδόμαστε και πάλι με το Ερευθέριος Βενιζέλος, διότι έχουμε τα πρώτα πλάνα. Πάμε στο Λάμπρο Δεμερτζή από την άφιξη του Έλληνα ναυτικού. Έτσι λοιπόν, Κατερίνα, νομίζω έπεσε στην αγκαλιά των γονέων του. Χαρά, συγκίνηση, όλα τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Ο Δημήτρης είναι καλά, είναι αυτό το παιδί με το μουστάκι. Και εμείς και από την ελληνική σημαία βλέπω πίσω του. Με την ελληνική σημαία τον αγκάλιασαν, του δώσανε λουλούδια, έχουν να πούνε πολλά σαν οικογένεια. Αυτό που κατάφερε να μας πει εμάς είναι ότι είμαι καλά. Ευχαρίστησε τους πάντες που βοήθησαν στην απελευθέρωσή του. Σίγουρα θέλει να ξεκουραστεί, τον είδαμε καταβεβλημένο. Μας είπε όμως ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν θέλησε να πει περισσότερα πράγματα όσον αφορά το κάτω από ποιες συνθήκες βίωσε όλες αυτές τις 42 ημέρες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη από εδώ και στο εξής για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτήν την περιπέτεια. Βλέπουμε, καλά, τον βλέπουμε. Τον αγκαλιάζουν οι γονείς του, βλέπουμε έτσι ένα κλίμα συγκίνησης. Επιτέλους γύρισα σπίτι. Πράγματι, ένα κλίμα συγκίνησης το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί όταν θεωρούσαν το παιδί τους, δεν είχαν επικοινωνία, δεν ξέρανε πού βρίσκεται, τι θα γίνει. Και όμως πλέον όλα είναι καλά, είχαν αυτό το αίσιο τέλος και επιτέλους νομίζω ότι πλέον μπορούμε και εμείς να χαμογελάμε όπως και η οικογένειά του που αυτή τη στιγμή θα τον πάρουν να πάνε πίσω στο Μεσολόγγι να δουν τους δικούς τους ανθρώπους. Εδώ συνομιλεί με τον δικηγόρο του της οικογένειας, είναι ο πατέρας του δίπλα που τον αγκαλιάζει. Καταλαβαίνετε, έχει υποστεί όχι σοκ, δεν μπορεί κανείς να περιγράψει το τι. Και από εδώ και πέρα, σίγουρα... ακριβώς αυτό που λες τώρα, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι πέρασε. Και από εδώ και πέρα, λοιπόν, ξεκινάει η αναζήτηση για το τι συνέβη αυτές τις 42 ημέρες της ομοιρίας του και πώς φτάσαμε μέχρι εκεί. Λάμπρο Δεμερτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το άμεσο και αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε άλλο κλίμα τώρα, λίγες ώρες κράτησε ο ενθουσιασμός του Μπόρις Τζόνσον μετά από τη σαρωτική του νίκη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ήρθε αντιμέτωπος με την οργή δεκάδων διαδηλωτών που εναντιώνονται στο Brexit. Η κατάσταση στους δρόμους του Λονδίνου βγήκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Άγριο ξύλο στο Λονδίνο. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν το οργισμένο πλήθος που συγκεντρώθηκε έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, στην Downing Street. Κρατώντας σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φώναζαν «Ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι ο πρωθυπουργός μας». Αυτές οι εικόνες δημιούργησαν νέο πονοκέφαλο στον Mr. Brexit, ο οποίος προέτρεψε το λαό του να αφήσει την επούλωση να ξεκινήσει. I frankly urge everyone on either side of what are, after three and a half years, after all, an increasingly arid argument. I urge everyone to find closure and to let the healing begin. Η νίκη του πάντως έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την εξέλαβε ως προπομπό της δικής του νίκης στις προεδρικές εκλογές του 2020. I think that might be a harbinger of what's to come in our country. It was last time. Επιστρέφουμε σε εορταστική ατμόσφαιρα. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Άι Βασίλης αναλαμβάνει δράση σε όλη την Ιφίλιο, ακόμα και με στρατιωτικά ελικόπτερα και καταδυτικό εξοπλισμό. Με ελικόπτερο και όχι έλκυθρο κατέφθασε ο Άι Βασίλης στην Αλάσκα με τη δίνη από τους έλικες του στρατιωτικού Black Hawk να ανακατεύει τη γενιάδα του. Δύσκολη αποστολή του να μοιράσει δώρα σε απομακρυσμένο χωριό στο πλαίσιο της επιχείρησης Άι Βασίλης της Εθνοφρουράς. Και από τον αέρα στο βυθό ο Άι Βασίλης. Μακροβούτι στο ενηδρίο του Βερολίνου και με βοηθό έναν άγγελο δίτη τάισαν τα σελάχια και τους μικρούς καρχαρίες.
Πάντα podéis ver el árbol más lujoso del mundo y el más caro. Τα στολίδια του είναι γεμάτα διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφύρια, χρυσό και μαργαριτάρια. Με διακόσμηση 12 εκατομμυρίων ευρώ, το χριστουγεννιάτικο δέντρο κόσμημα βρίσκεται σε ξενοδοχείο κοντά στη Μαρμπέγια. Η διαφήμιση ενός από τα παλιότερα σινεμά της Βρετανίας που λειτουργεί από το 1912 παίρνει βραβείο συγκίνησης. Κόστησε μόλις 1.000 λίρες και αφηγείται με ευαισθησία όλη τη ζωή ενός συνεφίλ ζευγαριού, όπως τη θυμάται ο Χείρος πλέον παππούς που πηγαίνει τα εγγόνια του στον ίδιο κινηματογράφο. Πάμε τώρα να δούμε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές από το αύριο στο χώρο των μεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης. Η Vodafone έφερε το μέλλον με το Vodafone GigaCity 5G. Ο οδηγός μέσω cockpit και οθόνης χειρίζεται ένα αυτοκίνητο σαν να βρισκόταν στη θέση του μέσω 5G διασύνδεσης. Η αίσθηση που έχω είναι σαν να κρατάω το τιμόνι του αυτοκινήτου και όχι ένα τιμόνι ενός cockpit. Είναι μια από τις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές της Vodafone με το GigaCity 5G που παρουσιάστηκε στα Τρίκαλα και εντυπωσίασε το κοινό. Μέσω δικτύου γίνεται επίσης η δυνατότητα τηλεχειρουργικής που είναι το επόμενο βήμα στη ρομποτική. Το ότι μπορώ από τα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή να κάνω κινήσεις και να μπορεί να υπακούει το σύστημα στις κινήσεις αυτές χωρίς ενσύρματη επικοινωνία. Το 5G θα είναι η μεγάλη πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να έρθουν πολλές εφαρμογές για να αλλάξουν προς το καλύτερο πολλά πράγματα. Ένα ακόμη επίτευγμα είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε εκθέματα μουσείων και ερευνητικό περιεχόμενο πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Μαθητές από το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μάθημα για την εξερεύνηση του διαστήματος μέσω ολογραφικής κλίσης. Οι κοινωνίες που θα φύγουν μπροστά και θα μείνουν είναι αυτές οι οποίες δεν φοβούνται το καινούριο, γιατί κανείς ειλικρινά δεν μπορεί να το σταματήσει. Κινηματογραφικές πρεμιέρες, θεατρικές παραστάσεις και βιβλία που ξεχωρίζουν περιλαμβάνει ο οδηγός ψυχαγωγίας του Σταρ. Η επιμέλεια είναι της Άννα Σταματιάδου. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ένα από τα δώρα που πάντα μας αγγίζουν και μένουν αξέχαστα είναι τα βιβλία. Και απόψε σας παρουσιάζουμε κάποια που αξίζει όλοι να διαβάσουμε. Το Ακροτήρι των Κοραλιών της Σόνια Σαουλίδου από τις εκδόσεις Οκεανίδα, η Διαδρομή και το Κόμιστρο του Στρατή Γαλανού από τις εκδόσεις Λιβάνη, αλλά και τα Χρόνια της Φωτιάς του Γιάννη Σπανδονή από τις εκδόσεις Οκεανίδα θα σας ενθουσιάσουν. Η αφοσίωση της Μανίνα Ζουμπουλάκη ανεβαίνει κάθε Τετάρτη στο θέατρο του Ντιο Μαυρομιχάλη. Στο έργο που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Νίκος Γεωργάκης, ένας παντρεμένος άντρας και μια παντρεμένη γυναίκα συναντιούνται σε ένα δωμάτιο παράνομα μια φορά την εβδομάδα εδώ και χρόνια. Κάποια στιγμή στο ίδιο δωμάτιο όμως θα βρεθούν και οι απατημένοι σύζυγοι τους και τότε όλα ανατρέπονται. Η σπαρταριστή κωμωδία «Μάμα Ρόζα» του Αντρέ Ρουσέν παρουσιάζεται στο θέατρο Αλίκη σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου με έναν εξαιρετικό θίασο. Στην κατάνοιξη σικελίας του 50, η Βίκη Σταυροπούλου προσπαθεί να σώσει την τιμή και την υπόλοιψη του καρδιακατακτητή γιου της, ο οποίος αντιμετωπίζει σεξουαλικές δυσκολίες. Τα ευτράπελα δεν έχουν τέλος, θα γελάσετε, μην τους χάσετε. Η μέση διάρκεια ζωής των πλυντηρίων της νέας και πολυβραβευμένης Ρουμάνας θεατρικής συγγραφέως Ελίζε Βίλτ παρουσιάζεται στο θέατρο Πρόβα. Στο έργο, μια τριμελής οικογένεια από την επαρχία μένει άνεργη εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι πρωταγωνιστές αναγκάζονται να βρουν ευκαιριακές δουλειές και ο καθένας κάνει τα δικά του όνειρα. Άλλος γυρεύει τη Μαντόνα, άλλος κουκουβάγες από την Κίνα και άλλος τον παρανομό έρωτα. Στους κινηματογράφους τώρα ο Άντωνι Χόπκινς επιστρέφει ως συντηρητικός ποντίφικας και συναρπάζει. Στο φιλμ του Φερνάντο Μαϊρέγες, οι δύο πάπες που μόλις έκανε πρεμιέρα και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, παρακολουθούμε όλα όσα έγιναν πίσω από τα τείχη του Βατικανού πριν την παρέτηση του Πάπα Βενέδικτου το 2013 με αφορμή τις καταγγελίες για παιδεραστία ερωμένων και οικονομικές ατασταλίες που οδήγησαν στην εκλογή του Πάπα Φραγκίσκου. Για τους μικρούς μας φίλους αφήνουμε πάντα το καλύτερο για το τέλος. Παιδιά, η Ψαρόσουπα, το παραμύθι του Γιώργου Λεμπέση που τόσο αγαπήσατε, έρχεται με μια καινούργια ιστορία που θα σας ξετρελάνει. Τα ψαράκια ανεβαίνουν στη σκηνή, χορεύουν, τραγουδούν και σας περιμένουν να κάνετε βουτιά στη Βυθούπολη. Το πιο φαντασμαγορικό musical της χρονιάς ανεβαίνει στο Θέατρο Παλάς. Ό,τι και αν επιλέξετε, να περάσετε υπέροχα. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Πάνος Σαράτσης. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Δύο μάτς εξέλιξη. Παναθηναϊκός Λαμία 1-0 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Ξάνθη ΑΕΚ 0-0 στο πρώτο ημιχρόνο. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα, Όφη νίκησε με 3-1 τον Άρη στην Κρήτη. Ενώ αύριο ο Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Και ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό.
Στο Ηράκλειο, οι Θεσσαλονικοί πήραν προβάδισμα κόντρα στον Όφη με τον Ιντέγε. Οι κριτικοί απάντησαν με το Βάζ που έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στο δεύτερο ημίχρονο, το Σκυτάλι πήρε ο Σόουζα που έγραψε το 2-1 και την παρέδωσε στον Φιγκερέιδο που διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Αύριο η αγωνιστική συνεχίζεται με τα ματς Λάρισα Ατρόμητος, Βόλος Πανιώνιος, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα πάντως, το οποίο στην Ομίχλη συνεχίζει να θυμίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την αποχή που προανήγγειλαν οι διαιτητές καταγγέλλοντας απόπειρους εκφοβισμού εναντίον τους, τα όσα απίθανα συμβαίνουν εντός και εκτός γηπέδων μπαίνουν και στο μικροσκόπιο της FIFA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία καταδίκασε το επεισόδιο εις βάρος των τοποτηρητών της στο Καραϊσκάκι, στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει τους ιδιοκτήτες των 4 μεγάλων ομάδων για να τους θέσει πρώτων ευθυνών τους. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκλεψε για ακόμη μια φορά την παράσταση στο NBA, ενώ στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Με τον Νίκ Καλάθη και τον Τζίμερ Φρεντέρ να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, ο Παναθηναϊκός κόντραρε την Μπαρτσελόνα μέχρι και το 4ο δεκάλεπτο. Τότε όμως ανέλαβε δράση ο Ντιλέινι, που σκόραρε από παντού. Και η Μπαρτσελόνα επικράτησε 98-86 των πράσινων, που πλήρωσαν κυρίως την πολύ κακή τους άμυνα και τα χαμένα rebound. All I heard all week, and it bothers me, is they got a $40 million payroll. We got a $10 million payroll. And I say to my players at halftime, what the hell does that have to do with blocking out and rebounding the ball? Couple of bounces and a flush. Στο μαγικό κόσμο του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν και πάλι ο ηγέτης των Bucks και με 37 πόντους οδήγησε την ομάδα του σε νίκη στην έδρα των Grizzlies με 127-114. Η ατμόσφαιρα στους Μιλγουόκι είναι εξαιρετική και πριν το μάτς, ο Ρόμπιν Λόπεζ και ο Γιάννης πρόσφεραν άφθονο γέλιο, κάνοντας τα αποδυτήρια ring σε μια παροδία του Knockdown, ενό σοου πολεμικών τεχνών που προβάλλεται στην Αμερική. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα στη Μαδαγασκάρη. Στη συνέχεια, μην χάσετε σε πρώτη μετάδοση την ταινία κινουμένων σχεδίων «Οι Ευφούλιδες». Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.